Να πάμε στο θέμα μας και αμέσως μετά θα μπούμε στο διατάφτα με τη Μαρία, το οποίο είναι, Κατερίνα, για να μου ξέρεις. Είναι 10 χρόνια που έκλεισες από το θάνατο της Μαλβίνας Κάραλη, της λατρεμένης μας Μαλβίνας. Της αγαπημένης μας Μαλβίνας. Και όποτε συμβαίνουν πράγματα έτσι στη χώρα, όλοι σκεφτόμαστε πώς θα ήταν αν ήταν σήμερα εδώ, αν ήταν σήμερα μαζί μας και τι θα έλεγε η Μαλβίνα. Καλά, δεν το συζητάμε. Εκείνη η καταπληκτική εκπομπή Μαλβίνα που έκανε, Μαλβίνα Live, σατυρική εκπομπή, δημοσιογραφική εκπομπή, πολύ μπροστά. Τόσο παλιά και τόσο μπροστά η πρώτη, στο είδος έτσι που ξεκίνησε όλο αυτό το είδος της τηλεοπτικής σάτυρας. Η Μαλβίνα που δεν ήταν μια, ήταν ίσως η πιο σύνθετη τηλεοπτική προσωπικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε γράψει βιβλία, είχε γράψει σενάρια για ταινίες. Είχε μανία με τη μαγειρική. Σεναριογράφος, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια, μαγείρισα φοβερή. Μαγείρισα φοβερή, αλλά και γνώστρια όλων των τραγουδιών, παραδείγματος χάρη του Μάικη Χριστοδουλόπουλου. Θυμάμαι Μοντάραμε, άκουγε ένα τραγούδι. Mm-hmm. Τραγούδισε κιόλα, αν θυμάστε μια εποχή, τραγούδισε και στα Μπουζούκια. Και ο Γιώργος Μπέζας ετοίμασε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, στο οποίο θα θυμηθούμε και τι είχε πει η κόρη τη στους πρωταγωνιστές 4 χρόνια πριν. Mm-hmm. Πάμε να το δούμε. Βεβαίως. Μαμά δεν υπήρξε ποτέ γιατί. Άκουγε για τις θυσίες που κάνουν οι μάνες, θυσιάζουμε για το παιδί μου, κάνω δείχνω. Και εγώ ήξερα από τότε αυτό που θα διάβαζα πολύ αργότερα, ότι αν η μοίρα της μάνας του πατέρα να θυσιαστεί, τότε το σφάλμα του παιδιού να γεννηθεί δεν εξαγοράζεται με τίποτα. Και είπα, ούτε μία θυσία επιτρέπεται σε μένα, για να είμαστε καλά και να σας αγαπάω. Διαφορετικά δεν μπορώ να σας αγαπάω, σαν θυσιασμένη. Ξυπνούσε πάντα πάρα πολύ πρωί. Πολλές φορές νομίζω είχα την εντύπωση ότι δεν κοιμότανε κιόλα τη νύχτα. Ήταν στην κουζίνα. Και μύρισε παντού μπισκότα βουτύρου και χαμογελούσε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρέσεις, συνήθως ήταν αγκαλιά με τη γραφομηχανή της. Και η κρυμμένη σε ένα πιο ήρεμο σκοτεινό δωμάτιο και έγραφε αγκαλιά με τα βιβλία της. Μου είπαν ότι έλεγε ότι ζούσε ένα φιάλτη να μην γίνουν τα παιδιά της όπως τα παιδιά των φιλενάδων της. Να μην γίνουν δηλαδή και ακομαθημένα παιδιά. Να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια και να ζουν από τα έτοιμα. Κοίτα, δεν θα έλεγα ότι στερηθήκαμε ποτέ οτιδήποτε. Αλλά αυτό που τραγουδούσε για την ίδια, εγώ είμαι και του Λιμανιού, εγώ είμαι και του Σαλονιού, ήθελε να το κάνει και για τα παιδιά της. Δηλαδή, από τα καλύτερα εφόδια που πιστεύω ότι έχουμε πάρει όλοι μας, είναι το να μπορούμε να σταθούμε παντού. Εγώ είμαι και του Λιμανιού, εγώ είμαι και του Σαλονιού. Είχε τελείως άλλο τρόπο. Ήτανε πιο πολύ σαν μητέρα γάτα. Έτρεχε, κυνηγούσε το θύραμα, την παρακολουθούσες, πώς το έκανε, στο φέρνε. Και μετά σου λέγει «ΟΚ» και τώρα κάντε κι εσύ. Είμαι η Νύφη, δεν είμαι. Η Νύφη είσαι. Σου κλέβω την παράσταση. Με το μικρόφωνο μόνο μου πάρεις. Είμαι σπουδαία. Είσαι. Είμαι τέλεια. Ναι. Είμαι καλύτερη από σένα. Ναι. Γράφε. Έλα, μωρή. Γράφει. Παναγίτσα μου. Και εσύ, Χριστούλη μου, εσύ που αγαπάς όλα τα μικρά παιδάκια, κάνε να βγάλει κάπου λόγο κι αύριο, Τάπερμαν. Κυρία Κάραλη, έχετε πει πως όποιος χάνει ο ίδιος την τιμή του, δεν ετοιμάζεται ποτέ. Τι εννοείτε? Ότι γουστάρω. Άψογη απάντηση. Ποτέ δεν θα πειράξω τα ζώα τα καημένα. Μην τα είχα σαν και εμένα. Και εκείνα δεν πονούν. Μήπως καρδιά δεν έχουν. Ένα σύγχρονο επαναστατικό Τσάπλιν. Είχε πει ο Λαζόπουλος για τη Μαλβίνα. Αλλά ποτέ απαρατήρητο. Αυτό σημαίνει, έλεγε, το να είσαι στάρ. Να μην περνά ποτέ απαρατήρητη. Και τώρα φα κάτι. Μία ριγίλης που ξέρατε. Ξεχάστε την καημένη μου. Α. Ή συνενώθηκε αυτή η Ριγίλης που σας λέω ή την έφαγε η μπαρμάγκα. Τους πολιτικούς τους έβριζε και στο σπίτι. Ποτέ δεν θεώρησα ότι τους έβριζε τους πολιτικούς. Νόμιζα ότι έκανε πλάκα μαζί τους συνέχεια. Και αυτή την αίσθηση είχα και στο σπίτι. Όποτε βλέπαμε τηλεόραση, έκανε πλάκα μαζί τους. Συμβηλική, διφορούμενη και τέχνη μέγεθος. Απάντησε γρήγορα. Μέγεθος. Μέγεθος, αγάπη μου, εδώ είμαστε. Λοιπόν, στα νιάρα με, δεν θέλουμε τίποτε άλλο να ακούσουμε. Στον έρωτα, τα μεγέθη είναι που παίζουν ρόλο. Μπορώ να σου πω και στο σεξ και παντού. Δεν τίθεται θέμα. Αλλά στον έρωτα, ο έρωτας χρειάζεται ένα μέγεθος. Και για τους άντρες, τι σου έλεγε? Οι άντρες ήταν το αγαπημένο της θέμα.
αλλά τους έβαζε όλους μέσα σε μία λέξη. Έρωτας. Η αιμονή της. Όταν έχεις σταθερές βάσεις, καλή ανατροφή, σωστές δομές έτσι χαρακτηρολογικές, τι χάνεις τα αξιοπρεπία στον έρωτα. Διαφορετικά σε βλάκας. Θέλω να πω ότι είχα την τύχη να κάνω παρέα με τη Μαλβίνα, ειδικά για την περίοδο που ήταν στο Sky. Δουλεύαμε και πλάι-πλάι και τρέχαμε στα μοντάζ, δεν ξέρω αν θυμάσαι κοντά. Πώς δεν τα θυμάμαι. Και είχαμε τελείωτες συζητήσεις περί σχέσεων. Ήταν το καλύτερο της θέμα, ειδικά όταν ήσουν απογοητευμένος, πήγαινε στη Μαλβίνα αυτό. Και έβρισκε λύση. Μπορεί η ίδια να μην έβρισκε λύση αυτό. Η Μαργιανίνα λέει ήταν η αιμονή της. Ναι, ναι. Παθιασμένη, αντισυμβατική, υπέροχη με τους φίλους της. Ένα καταπληκτικό, γλυκό, ευαίσθητο παιδί ήταν. Δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς. Και λείπει κρίμα. Τρομερά και από την Ελλάδα το 2012. Διάφορα πράγματα η Μαλβίνα. Τον Κοντάρ. Πράγματα που ήταν για την ελληνική πραγματικότητα. Ναι, ήτανε. Τρελά. Έξω από τα δεδομένα και έξω από αυτό που λένε συνταγές. Αυτό που λένε όλοι, πάμε να κάνουμε μια συνταγή για να πετύχουμε. Η Μαλβίνα πάντα δοκίμαζε δικά της πράγματα. Είχαμε συνεργαστεί και στον αυτό Αντένα εδώ, ταλέντο, σε μια εκπομπή. Βέβαια, αυτό, δεν είναι μόνο ταλέντο, είναι παιδεία, είναι ευαισθησία, είναι ένα σύνολο πραγμάτων που είχε η Μαλβίνα. Γι' αυτό κιόλας καταφέρνει τόσο μπροστά από την εποχή της. Γιατί αυτό το δει σαν αντικατάσταση, εγώ δεν το πιστεύω, να, που υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Όχι, η Μαλβίνα ήταν μοναδική. Στο επιβεβαιώνουν. Και φοβερή οικοδέσπινα κάποτε εδώ. Ήταν σε ένα μαγαζί που μαγείρευε κιόλας, αυτό το μαγαζί στη Συγκρού, το οποίο άμα πήγαινες δεν ήταν απλά εκεί για να κάνει κάποια πιάτα, ήταν οικοδέσποινα κανονικά, σαν να το έκανε στο σπίτι. Να σου μαγειρέψει τα πάντα, καλά δεν είναι. Μοναδική, μοναδική Μαλβίνα Κάραλη. Μοναδική, γύρω. Ναι, γύρω, 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 γύρω